Με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής κουζίνας του Δήμου Σερών, ο Πανσεραϊκός και ο Δήμος ενώνουν τις δυνάμεις τους με σκοπό να βάλουν το δικό τους γκολ στην ανθρωπιά. Έτσι λοιπόν, οι φιλάθλοι που θα πάνε την ερχόμενη Τετάρτη να παρακολουθήσουν τον αγώνα κυπέλου στο δημοτικό γήπεδο Σερών μεταξύ του Πανσεραϊκού και της ΑΕΚ μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία και θα αποδοθούν στην κοινωνική δομή του Δήμου. Βεβαίως, θα υπάρχουν τρία κοιτία σε τρεις θύρες, τα πέταλα, στην είσοδο από την πλευρά που είναι το δημοτικό σχολείο, όπου μας υποδείξουν φυσικά οι αρμόδιοι. Πήραμε την πρωτοβουλία για πολλωστή φορά, θα λέγαμε, διότι η Πανσεραϊκός έχει δείξει ότι έχει αναπτύξει πολύ σημαντικά την ιδέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και όχι μόνο, με αγαστές συνεργασίες με πάρα πολλούς φορείς της πόλης και του νομού και ειδικότερα με τον Δήμο Σερών και αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία του κοινωνικού συσιτίου, όπου με αφορμή και ένα πολύ μεγάλο μάτς καλούμε όλους τους φιλάθλους μας, όλους τους συμπολίτες μας και κοινωνικά, εκτός από το αθλητικό γεγονός, να στηρίξουν αυτή τη δομή του κοινωνικού συσιτίου και να βοηθήσουμε πάρα πολλούς συνανθρώπους μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδυάσουμε για ακόμη μια φορά την ιδέα του Πανσεραϊκού μαζί με την κοινωνική προσφορά, τον αθλητισμό κοντά στον συνάνθρωπο. Και φυσικά η Πανσεραϊκός δημιουργεί συνεχώς τις κατάλληλες συνθήκες, αν και μας διέκοψε βία ο κορονοϊός. Και τώρα μας δίνει διαφορμή ξανά να βρεθούμε πιο κοντά στο κοινό, πιο κοντά στον κόσμο και με τέτοιες πολύ ωραίες δράσεις κοινωνικής προσφοράς να συμμετέχουμε και εμείς πιο κοντά και πιο ενεργά πέρα από το αθλητικό κομμάτι στην πόλη των Σερών. Αυτή η κοινωνική δράση του Δήμου και του Πανσεραϊκού έχει ως στόχο να ενισχυθεί η κοινωνική κουζίνα, η οποία προσφέρει καθημερινά φαγητό σε 280 άτομα. Τα έσοδα σε είδος, φυσικά σε τρόφιμα, στα κουτιά, στα κοιτία που θα στηθούν σε τρεις θύρες του γηπέδου, θα διατεθούν για την κοινωνική κουζίνα του Δήμου Σερών. Ο αθλητισμός ως κοινωνική έκφραση δεν προβάλλει μόνο ένα πρότυπο υγιούς ζωής. Προβάλλει τα πρότυπα της αλληλεγγύης, της ενσυναίσθησης, του εθελοντισμού, της προσφοράς στον συνάνθρωπο. Η ΠΑΕ Πανσεραϊκός, η διοίκησή της και όλοι, ανέκαθεν, διαχρονικά θα έλεγα, στηρίζουν τις κοινωνικές δομές. Θέλουμε να πούμε ως Δήμος Σερών ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που σε κάθε κάλεσμά μας, σε κάθε ανάγκη που υπάρχει για 250 έως 280 ψυχές που καθημερινά συτίζονται εδώ στην κοινωνική κουζίνα του Δήμου Σερών, η ΠΑΕ Πανσεραϊκός ήταν πάντοτε παρούσα. Ένα μεγάλο μπράβο και ευχόμαστε να ακολουθήσουν και άλλοι φυσικά φορείς το παράδειγμά τους. Σας περιμένουμε όλους την Τετάρτη στον αγώνα αυτό, γυναίκες, παιδιά, άνδρες, όλους, γιατί ουσιαστικά ο αγώνας αυτός διδάσκει την φιλανθρωπία, το σεβασμό στον συνάνθρωπο, διδάσκει αξίες τις οποίες όλοι μας έχουμε ανάγκη να πρεσβεύουμε. Η ΠΑΕ Πανσεραϊκός δηλώνει ανοιχτή να ενισχύσει το κοινωνικό συσίτιο του Δήμου και οποιαδήποτε άλλη φορά τη ζητηθεί. Οι φιλάθλοι λοιπόν μπορούν, όσοι επιθυμούν, την ερχόμενη Τετάρτη να προσέλθουν στο γήπεδο με ένα πακέτο ρύζι ή μακαρόνια, λάδι, σάλτσες, ακόμη και είδη προσωπικής υγιεινής και φροντίδας και να τα παραδώσουν στους ανθρώπους της δομής που θα βρίσκονται στην είσοδο του γηπέδου. Είναι η ιδέα του Πανσεραϊκού, είναι συνυφασμένη με την κοινωνία, με τον ιστό θα λέγαμε της πόλης, όπου από τις ακαδημίες, τις κόκκινες ακαδημίες μέχρι και τον μητρικό σύλλογο του Εραστέχνη Πανσεραϊκού, όλοι μαζί προσπαθούμε, πέρα από το να αναπτύξουμε σημαντικά ταλέντα και αθλητές με πολύ καλή, θα λέγαμε, αθλητική επίδοση, να είναι πάνω απ' όλα άνθρωποι σημαντικοί, με προσφορά στην κοινωνία και πρώτα απ' όλα την δικιά μας και κοινότητα από εδώ. Εάν παραστεί ανάγκη στο ζητήσει ο Δήμος, η κοινωνική κουζίνα θα το ξανακάνετε, θα ξανατοποθετήσετε κοιτία για να βοηθηθεί εδώ η δομή. Βεβαίως, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και αυτονόητο θα λέγαμε για εμάς και ευτυχώς μας δίνεται πλέον η ευκαιρία χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί να το δείξουμε και στην πράξη. Οι συμμετοχές μας τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να ήταν περιορισμένες ελαφρώς στις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων, του Πάσχα ή κάποιες άλλες δράσεις που κάναμε στην κοινωνία με τα ποδοσφαιρικά τουρνουά ή τα άλλα αθλητικά τουρνουά όπου συμμετείχαν, αν το θυμάστε, και πάρα πολλά παιδιά από τις δομές των προσφύγων, όπου είχαμε ένα πολύ μεγάλο κάλεσμα σε όλα τα αθλήματα από αυτό και φυσικά γιατί όχι να το καθιερώσουμε με αφορμή και των δημοσιών και την κυρία Πάνου και να διοργανώνουμε τέτοιες δράσεις και ουσίας αλλά και ενημερωτικές και με άλλους τομείς του Δημοσιών και όχι μόνο.